εδώ, να ακούσουμε. Επειδή είναι πολύ δώρο για αυτό, απλά δύο λόγια από εσάς, κύριε Γαϊμάκα. Λοιπόν, χθες το βράδυ. Ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Χαϊμακάμης είναι ο άνθρωπος που έκανε το πρώτο συμβόλαιο μεταξύ του Κώστα Μπερτάκη και του Παντελή Παντελίδη. Mm-hmm. Όταν ο Μπερτάκης είδε ότι στον Παντελίδη ένα μεγάλο στάρ, τον πήρε από κάποια εξτρά που έκανε σε μικρά μαγαζιά και τον έβαλε στον όμιλο των επιχειρήσεών του. Και είναι ο άνθρωπος που πλέον εκπροσωπεί την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη. Θέλει λοιπόν, είχαν πληροφορία από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ότι ο κ. Χαϊμακάμης βρίσκεται εκεί με την οικογένεια, με μέλη της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη, ήταν ο αδερφός του συγκεκριμένα και φίλοι, για να καταθέτει μήνυση. Παίρνουμε, πηγαίνουμε στη Γαδά να δούμε την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Εδώ είναι η έξοδος από το μέγαρο της Γαδά. Εδώ βλέπουμε και τον αυτός αδερφός του Παντελή Παντελίδη. Αδερφός του, ναι. Ήταν εκεί ο άνθρωπος. Βλέπουμε τον κύριο Χαϊμακάμη, ζητάμε μια δήλωση. Δεν μας κάνει καμία δήλωση. Μαθαίνουμε από αστυνομικές πηγές όμως ότι έγινε το εξής και το ακούτε εδώ πρώτη φορά. Κατέθηκε μήνυση κατά γνώστου σε βαθμό κακουργήματος γιατί κάποιοι έχουν υποκλέψει τα στοιχεία των social media του Παντελή Παντελίδη. Προσέξτε, το Facebook και το Instagram του Παντελή Παντελίδη από την μοιραία μέρα μέχρι τώρα δεν ελέγχεται από κάποιον από την οικογένειά του, αλλά φαίνεται ότι κάποιος έχει υποκλέψει τους κωδικούς και το χειρίζεται εκείνος. Δηλαδή γίνονται αναρτήσεις στα social media. Αναρτήσεις δεν γίνονται. Α. Αλλά έγινε το εξής. Επειδή εγώ προσπάθησα να μάθω, mm-hmm. κάποιος πήρε το smartphone που λένε το έκλεψε εκείνη τη μέρα και συνέχισε να το χειρίζεται. Σε αυτό πραγματικά δεν έχω απάντηση. Αν κάποιος χειρίζεται μέσω του smartphone του Παντελή Παντελίδη, έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, mm-hmm. γι' αυτό και η μήνυση είναι κατά γνώση σε βαθμό κακουργήματος. Ή αν κάποιος έχει χακάρει τους κωδικούς του. Φαίνεται, από ό,τι μαθαίνω, κάποιος να έχει χακάρει τους κωδικούς του. Κάποιος λοιπόν να έχει πρόσβαση στα social media του Παντελή Παντελίδη, δεν κάνει αναρτήσεις, έχει όμως πρόσβαση που σημαίνει ότι μπορεί να δει τα πάντα που είχε γράψει ο Παντελής mm-hmm. σε προσωπικό επίπεδο, σε φίλους γνωστούς, στα inbox και όλα αυτά στα που μηνύματα, βρίσκονται. Δηλαδή, στα μηνύματα που δεν μπορούν να τα και να διευκρινίσω να πω ότι υπήρχε και το official, επειδή οι φίλοι του τώρα τον έχουν κάνει tag, για να πούμε πολύ απλά, υπήρχε και το official, το Παντελής Παντελής official, όπου αυτό... Δεν μιλάμε γι' αυτό, έτσι. Όχι, και υπήρχε μπράβο. Και το προσωπικό του, που έτσι. Δεν είχε το όνομα Παντελής, είχε και ένα nick. Παντελής με ένα άλλο υποκοριστικό, το οποίο ήταν το προσωπικό του που το είχε για ίδια χρήση. Δηλαδή δεν το ήξερε ο πολλής κόσμος, μέσα από το official ενημερωνόταν. Οπότε έχει σημασία αυτό που λέει ο Στέφανος, γιατί εκεί μπορεί να είναι και τα πιο ευαίσθητα δεδομένα. Για, προσέξτε, για, μετά από δύο μέρες μετά την κηδεία, ο αδερφός του ειδικά, ο οποίος σηκώνει όλο αυτό το σταυρό, γιατί μαθαίνω ότι είναι ο πιο δυνατός που κρατάει. Στηρίζει όλη την οικογένεια. Στηρίζει τα πάντα. Για να πάρει τον κύριο Χαϊμακάμη και να πάνε 9 το βράδυ χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και να κάνουν μήνυση κατά γνώση σε βαθμό κακουργήματος για υποκλοπή mm-hmm. προσωπικών δεδομένων, ναι. το πράγμα δεν είναι απλό. Υπάρχει κάτι εκεί και είναι πολύ σημαντικό αυτό που υπάρχει. Ο κύριος Χαϊμακάμης είναι ένας δικηγόρος, ο οποίος είναι και προσωπικός δικηγόρος πολύ μεγάλων καλλιτεχνών του Πλουτάρχου, του Αντίπα, όλων των καλλιτεχνών του κ. Μπερτά κτλ. Είναι άνθρωπος που δεν μιλάει ποτέ στα μίντια, δεν το έχει mm-hmm. ποτέ όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιήσει και γι' αυτό για αυτούς τους πελάτες. Για να σπεύσει όμως εκείνο το βράδυ, χθες το βράδυ, 9 η ώρα εκεί, να κατατεθεί αυτή η μήνυση, που έχει και ένα κόστος όλο αυτό. Και να έρθουν μαζί κάποιοι άλλοι που από ό,τι μαθαίνω κατέθεσαν, ήταν οι φίλοι του Παντελή Παντελίδη, που χρειάστηκαν στη μήνυση να υπογράψουν, συμβαίνει κάτι σημαντικό. Δεν το ξέρουμε, δεν θέλουμε να αποτρέχουμε αυτή την ώρα. Θα βγει στην πορεία του ρεπορτάζ. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, πολύ σημαντικό το να πηγαίνουν δύο μέρες μετά την κηδεία εκεί οι άνθρωποι και να κάνουν αυτή και τη μήνυση κατά γνώση. Βέβαια, γιατί ναι. δεν ξέρει τώρα, επειδή έχει γίνει ένας λαϊκός μύθος αυτή τη στιγμή ο Παντελής Παντελίδης, έτσι, ένα λαϊκό είδωλο, σου λέει πώς μπορούν να εκμεταλλευτεί, πώς μπορεί ο καθένας να εκμεταλλευτεί αυτά τα στοιχεία και για να βγάλει λεφτά. Αλλά ξέρετε κάτι, μπορεί δίνοντας κάτι στη δημοσιότητα. Να εκθέσει και τον νεκρό. Ναι, δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο. Ξέρετε ότι προχθές. Και είναι θλιβερό, αλλά θα το πω γιατί το είδαμε social media. Γίνονται πληστηριασμοί στα αυτόγραφα του Παντελή Παντελίδη. Βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε το τελευταίο του αυτόγραφο τι που μου έδωσε. Άρα λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος όλα αυτά να καπηλευτούν και να δημιουργηθεί και να τον εκθέσουν. Να εκθέσουν τη μνήμη του νεκρού. Κύριε, ένα ακόμα σημαντικό που θα ήθελα να τονίσω αυτό το κομμάτι είναι γιατί μας ενδιαφέρει με βάση αυτό που συνέβη χθες να το ξέρουν οι τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν κάποιος υποκλέψει κωδικό στα social media, να μην πέσει στις δαγκάνες του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Θα τον τζακώσουν, όπως και να έχει, θα δουν από πού χειρίζεται, από ποια IP, όπως λέγεται, ναι. χειρίζεται κάποιος το συγκεκριμένο προφίλ. Και εγώ δεν το ήξερα το μάθα χθες, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, Βέβαια. Όχι πλημελήματος. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, θα το δούμε. Άρα θα το δούμε ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μόνο τις επόμενες ναι. ημέρες.
Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Τώρα, εμείς.